Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Ιουνίου στην περιοχή των Φιλίππων με εμπλεκόμενα ένα γιοταχή και ένα τρακτέρ. Το αμάξι κινούταν σε κεντρικό δρόμο όταν ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε από κάθετο αγροτικό δρόμο με την όπισθεν ένα αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφόδρη σύγκρουση. Η οδηγός του οχήματος, μια 50χρονη γυναίκα με καταγωγή από την περιοχή, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει κρίσιμη. Ωστόσο, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη μια τετράτροχη μοτοσυκλέτα, τις γνωστές σε όλους γουρούνες, έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα των τροχαίων με το συγκεκριμένο όχημα, αυτή τη φορά με μια 60χρονη γυναίκα. Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο νησί της Θάσου. Η γυναίκα, υπήκοος Βελγίου, 60 ετών, ήταν συνεπιβάτης της γουρούνας, η οποία εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί, γύρω στα μεσάνυχτα, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας πήρε εξιτήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα στο άρθρο 31, οι γουρούνες απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς, ωστόσο επιτρέπεται να τις διασχίζουν κάθετα. Επιπλέον, το άρθρο 31 ξεκαθαρίζει πως αν εκμισθωθεί γουρούνα σε πρόσωπο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, επιβάλλεται στον εκμισθωτή, στον μισθωτή και στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια οδήγησης, πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και κατάσχεση της γουρούνας.